kickboxing ένα άθλημα για όλους. Το kickboxing ξεκίνησε από δύο διαφορετικές περιοχές τη δεκαετία του 1970 από τις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής και την Ιαπωνία. Στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι αθλητές των παραδοσιακών τεχνών διαπίστωσαν ότι το σύστημα των πόντων που έκρινε τον νικητή δεν ήταν αξιοκρατικό ώστε να κρίνει τις πραγματικές ικανότητες των μαχητών, έπρεπε οι αγώνες να έχουν πλήρη επαφή και ο νικητής να κερδίζει με νοκάουτ. Αρχικά φόρεσαν γάντια και έπαιρναν μέρος σε πρωταθλήματα πλήρους επαφής χωρίς ξεκάθαρους κανονισμούς. Έπειτα οι αγώνες αυτοί εξελίχθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ριν πυγμαχίας, όπου διαπίστωσαν ότι οι αθλητές δεν είχαν την κατάλληλη αντοχή για τέτοιου είδους αγώνες. Έτσι δανείστηκαν τεχνικές από την πυγμαχία και άρχισαν να προπονούνται όπως οι πηγμάχοι. Στου αγώνε χρησιμοποιούσαν γροθιέ από τη δυτική πυγμαχία και λακτίσματα από το καράτε και το εκβοντο Τα λακτίσματα ήταν επιτρεπτά από τη μέση και πάνω. Το αγωνιστικό αυτό στυλ που δημιουργήθηκε ονομάστηκε Full Contact Karate. Το 1950 ο Ιάπωνα Καρατέ Κατατσουό Γιαμάντα, επηρεασμένο από τη δημοτικότητα των αγώνων Μου Τάι τη Ταϊλάνδη, διοργάνωσε αγώνε με λακτίσματα κάτω από τη μέση παρόμοιου με αυτού του Μούι όμω λιγότερο επικίνδυνου αφού είχαν αφαιρεθεί τα χτυπήματα με του αγώνε και τα γόνατα. Οι αγώνε αυτοί ήταν ο πρόδρομο του σημερινού και η ένα. Στη σημερινή εποχή το άθλημα του kickboxing απολαμβάνει τεράστια δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ ομοσπονδίε και διοργανώσει με διαφορετικού κανονισμού που επικεντρώνονται κυρίω στα επιτρεπτά λακτίσματα, παραδείγματο χάρη κάτω από τη μέση ή όχι, γονατιέ ή όχι κλπ. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνδρε και γυναίκε κάθε ηλικία ασκούνται στο kickboxing απολαμβάνοντα τα ωφέλη του. Το kickboxing προσφέρεται για αποτελεσματική καρδιαγγειακή άσκηση, γυμνάζει αποτελεσματικά όλο το σώμα, αυξάνει δραματικά την αντοχή τη δύναμη, σκληραγωγεί τον ασκούμενο, βελτιώνει το συντονισμό και την ισορροπία και γενικά βελτιώνει τη φυσική κατάσταση. Γυμνάζει το μυαλό, βελτιώνει την εγρήγορση τα αντανακλαστικά και τη γρήγορη αντίδραση. Αναπτύζει την πειθαρχία και την αυτοσυγκέντρωση. Αποφορτίζει το μυαλό από καθημερινά προβλήματα και είναι ένα καλό τρόπο εκτόνωση και μείωση του στρε. Δυναμώνει σημαντικά την αυτοπεποίθηση και βοηθάει τον έλεγχο του φόβου. Η προπόνηση είναι διασκεδαστική με μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και ιδανική για όποιον βαριέται το συμβατικό γυμναστήριο. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αυτοάμυνας αυτοπροστασίας.